Ο επιτυχημένος θεσμός των λαϊκών αγορών στις γειτονιές των Ιωαννίνων κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφού οι πολίτες με θέρμη τον έχουν αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκοντας τοπικά φρέσκα προϊόντα και μάλιστα σε προσιτές τιμές. Έτσι λοιπόν, στα Καρδαμίτσια ξεκίνησε τη λειτουργία της από το προηγούμενο Σάββατο μία ακόμη περιφερειακή λαϊκή αγορά, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι χρονοβόρες απαιτούμενες διαδικασίες. Ικανοποιήθηκε έτσι ένα αίτημα των κατοίκων των Καρδαμιτσίων αλλά και των παραγωγών που έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Σύμφωνα με τον Λευτέρη Δουβανά, στον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής είναι να λειτουργήσει μία ακόμη λαϊκή αγορά, ενώ στο επίκεντρο παραμένει αυτή της Αγίας Μαρίνας, όπου οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Όπως είδατε και εσείς, ακόμα είναι λίγο μουδιασμένη σαν λαϊκή, γιατί δεν έμαθε. Και πιστεύω με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως εσείς να μάθει και να τιμήσουν, γιατί του είχαν έτοιμα εδώ και οι σύλλογοι και η περιοχή και τα μάρμαρα, ο πρόεδρος, όλοι του είχαν έτοιμα για να δημιουργηθεί αυτή η λαϊκή αγορά, η οποία πιστεύω να προβεί θετική και θα είναι κάθε Σάββατο. Αυτά είναι τα προγράμματα που είχε ξεχειρίσει ο Δήμος μετά την αλλαγή της, με την παράταξη από το 10 με το φύλλο, συνεχίστηκε και τώρα. Μία ακόμα έχει μια εκκρεμότητα που κάνει ένα αίτημα στις εργατικές της Βρυσούλας. Θα το δούμε και αυτό. Έτσι κλείνει όλο το μέρος των λαϊκών. Και το αγκάθι που μένει σαν λαϊκή είναι η λαϊκή της Αγίας Μαρίνας. Θα δούμε τι θα γίνει. Όπως εκεί είναι ή ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή μία λαϊκή η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την λειτουργία και σε αυτό που φαίνεται σαν λαϊκή. Είναι, να το πούμε, χάλια δηλαδή. Και η οποία δεν μπορούμε να τη διορθώσουμε, Γιώλη. Υπάρχει περιορισμός στο μέρος αυτό. Εγώ πιστεύω να ανταποκριθούν όλοι εδώ της περιοχής, από Καρδαμίτσα, Μάρμαρα, ακόμη και Λεούσα μπορεί να πιάσει, και βοηθάει όλους. Όλους και να μην παραβεί, όλους βοηθάει. Ακόμα και όταν τα προϊόντα τα δικά μας θελήσουμε να τα ξοδεύουμε και να τα τρώμε, άρα βοηθάει και την οικονομία, βοηθάει την ανάπτυξη δική μας. Γιατί να πάρουμε εισαγωγή αφού τα έχουμε. Εγώ έτσι πιστεύω, και αφού ξεκίνησε, ας συνεχιστεί και ο κόσμος να μάθει να τρώμε και τα δικά μας.